Αναφερθήκατε στο τέλος και για τα δημοσκοπικά ποσοστά. Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Αλλά αν κάναμε πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις, θα έπρεπε να σας πω, κύριε Θοδωράκη, ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στη μεταπολίτευση κυβέρνηση που να έχει τόσο μεγάλη αποδοχή από την ελληνική κοινωνία. Και τόσο μεγάλη αντίθεση από ένα σκληρό πυρήνα του χθες, από τον οποίο σας καλώ να αποκοπείτε. Δεν έχετε εσείς σχέση με αυτόν τον πυρήνα του χθες που έριξε την Ελλάδα στα βράχια. Αποκοπείτε όσο είναι καιρός. Γιατί θα σας πάρει μαζί. Θα σας πάρει μαζί. Θα σας πάρει μαζί στο βυθό αυτός ο σκληρός πυρήνας του χθες. Μέσα σε τρεις μήνες έχω έρθει στη Βουλή περισσότερες φορές ήδη από όσες είχε έρθει ο κ. Σαμαράς 2,5 χρόνια. Προκάλεσα συζήτηση με βάση τον κανονισμό για να ενημερώσω με τη διαπραγμάτευση εν εξελίξει και η κριτική που δέχτηκε από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης είναι γιατί το κάνεις αυτό. Δεν είναι υπεύθυνο όταν είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση να προκαλεί συζήτηση για να ενημερώσεις. Και ταυτόχρονα δεν είχα τίποτα να φοβηθώ απέναντι δημόσια ανοιχτά στον ελληνικό λαό σε 3 ώρες τηλεοπτική συνέντευξη. Μας εγκαλείτε λοιπόν εμάς. Οποτεδήποτε το θελήσετε, ήδη σας έχω ενημερώσει 2 φορές προσωπικά, είμαι στη διάθεσή σας. Αν όμως θέλετε να καταφέρετε να ταυτιστείτε με τους άλλους 2, τους μνημονιακούς, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο, σε μια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπάρχουν προσφορότεροι τρόποι να το κάνετε. Δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για μια τέτοια διαδικασία. Ελπίζω ότι δεν θα το κάνετε. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, είμαστε ανοιχτοί στην ενημέρωση. Δίνουμε μια μάχη που δεν έχει κομματικό ή παραταξιακό πρόσημο, έχει εθνικό πρόσημο. Και γι' αυτό για άλλη μια φορά από αυτά εδώ τα έδρανα σας καλώ και εσάς, όπως και όλους τους βουλευτές, στις κόκκινες γραμμές που χτίζουμε. Κόκκινες γραμμές άμυνας της κοινωνίας και του λαού μας, όχι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Κόκκινες γραμμές απέναντι στο ασφαλιστικό, το οποίο διαλύθηκε επειδή υπήρξε ένα κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων που χρέωσε τα ταμεία μας με 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Κόκκινες γραμμές απέναντι στο δικαίωμα των εργαζόμενων να αγωνίζονται και να διαπραγματεύουν τις συλλογικές συμβάσεις. Σε αυτές τις κόκκινες γραμμές σας καλούμε να ταυτιστείτε με την εθνική προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση τούτη την κρίσιμη ώρα στις διαπραγματεύσεις.